Ενημερωτική εκδήλωση για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων. Παρουσία του Προέδρου της Πομιδά και Δικηγόρου Στράτου Παραδιά πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή. Σήμερα έχουμε μια ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο της Θράκης μαζί με το παράρτημα της Πομιδά στην Ροδόπη που εκπροσωπεί η κυρία Χρύσα Κυριακούση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε έρθει για να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν και ενδιαφέρουν τους ιδιοκτητές ακινήτων, αλλά και όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τα ακίνητα. Όπως είναι οι μηχανικοί, όπως είναι οι δικηγόροι, όπως είναι οι συμβολογράφοι. Και όπως η ιδιοκτική ακίνητη περιουσία είναι κάτι που ενδιαφέρει όχι μόνο αυτούς που την έχουν, αλλά και αυτούς που θέλουν να την αποκτήσουν. Συνεπώς, νομίζω έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε, που έχουν σχέση με τη φορολόγηση της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, που έχουν σχέση με την αξιοποίησή της, που έχουν σχέση με την οικοδόμησή της, με την εντός σχεδίου περιουσία, με την εκτός σχεδίου περιουσία, με τους φόρους στα ακίνητα που επιβάλλονται όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, που και αυτή έχει πολύ ισχυρό λόγο πάνω σε αυτά τα θέματα, και η οποία με ένα πρόσφατο νομοθέτημα που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Για όσους διαπιστώνουν τώρα για πρώτη φορά ότι κάποια τετραγωνικά τους δεν τα είχαν δηλώσει σωστά, θα πρέπει να πληρώσουν πολλών δεκαετιών αναδρομικά κάτι, μια απίστευτη διάταξη. Εμείς δεν πιστεύαμε τι είναι αυτό που διαβάζαμε, δηλαδή, ας πούμε, στο νομοθετικό κείμενο. Μάλιστα, ο κύριος Παραδιάς αναφέρθηκε επίσης και στο ζήτημα των αντικειμενικών αξιών, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται αναμένεται να λύθει μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, οι αντικειμενικές αξίες είναι πλέον οικονομικά μεγέθη. Αυτή είναι η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών. Παλιότερα ήταν πολιτικά μεγέθη. Τώρα είναι πλέον οικονομικά μεγέθη και θα ανταγωνίζονται τις πραγματικές αξίες. Αυτό θα φέρει πάρα πολύ κόσμο σε απόγνωση για τον εξής λόγο. Εάν σε έναν Δήμο ολόκληρο γίνουν 10 αγοραπολισίες με πολύ ψηλά τιμήματα, οι οποίες καταγράφονται σε κάποια τράπεζα δεδομένων, αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία περίπτωση να φορολογηθούν και όλοι οι υπόλοιποι στον έμφυα, που είναι ένας ετήσιος φόρος, όλοι οι υπόλοιποι χιλιάδες κατοικοί που ούτε πούλησαν, ούτε αγόρασαν, ούτε έφαγαν, ούτε ήπιαν, όπως λέει ο λαός, όλοι αυτοί να φορολογηθούν με τεράστιες αξίες, οι οποίες συνεχώς θα ανταγωνίζονται μία την άλλη και θα ανεβαίνουν συνεχώς και θα ανεβάζουν το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης. Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο το Υπουργείο στους 170 Δήμους που έκαναν αιτήσεις για αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών θα ανταποκριθεί θετικά στους περισσότερους από αυτούς ή σε κάποιους από αυτούς ή ίσως και σε κανέναν. Αναδρομική ισχύ δεν θα υπάρχει σε αυτό το μέτρο της αναθεώρησης, αν θα γίνει και αν θα τελειώσει και αν θα υλοποιηθεί. Δεν κρατάμε μεγάλο καλάθι για πολλά κεράσια σε αυτό το θέμα.